θα πεις από τι διάψαμε. Αυτό το είχαμε καλά. Σε πήγαινα σιγά σιγά να προσπαθούσα. Αλλά εντάξει, θα το κάνουμε καλύτερα. Κάτσε να κάνουμε αυτό λίγο. Αυτό που είχαμε αυτό το πράγμα ήταν τα ίδια συστατικά με τα δικά μας. Δηλαδή και εμείς άμα βρεθούμε σε μια κατάλληλη στιγμή, μια τέτοια στιγμή, μια τέτοια συνθήκη ζωής, θα είμαστε και εμείς ήρωες. Δηλαδή είμαστε στην κατοχή του, ήταν Γερμανοί. Ναι. Και είμαστε να πούμε έτσι, θα είμαστε στα Λαβανομέλη. Ναι. Την κέραμε να πούμε πάντα να δυνάξουμε, ξέρω αυτό. Ναι, μόνο. Ή πάμε, ξέρω εγώ, που είναι Γερμανία, πάμε να τους δουλέψουμε. Να κάνουμε, ξέρω εγώ, όπως τα χαϊρά. Όπως τα παίρναμε, ας πούμε, θα είμαστε ήρωες. Όπως έκανε, ξέρω εγώ, ο Βελιώτης που είχε βγει στο βουνό, πήγε και έκανε τις σαμποτάζ, πήγε να πούμε το βράδυ, πήγε άλλοι διαπέντες που ήταν μέσα στο στρατό. Πηγαίνανε τη νύχτα στους Γερμανούς, τους βάζανε μπόμπες. Μέσα από το βράδυ πέραν τα πράγματα. Ήταν αυτοί είχαν μέσα τα συστατικά του ηλεκτρισμού. Λοιπόν, για αυτά τα συστατικά τα έχουμε. Τι κάνεις αυτό. Γράφει αυτό, άσε, παίρνω κούρσα, συνέχισε. Εσύ τα είσαι τα συστατικά αυτά. Σω τα είδα. Εγώ τα έχω. Τα είδα. Εγώ τα έχω δει και εσένα και νομίζω ότι σου λέω ότι έχω μια τέτοια συγγένεια. Μπορεί να συγγενεύουν, ξέρω εγώ, τα συστατικά αυτά που έχεις να τα έχω και εγώ, οπότε είναι το ίδιο πράγμα, είναι τα ίδια συστατικά. Άσχετα αν υπάρχουν τα συστατικά και εσύ το δικό σου σπέρμα εκεί, το δικό μου εκεί, τα συστατικά υπάρχουν. Απορρόφησες εσύ αυτά τα συστατικά, απορρόφησα και εγώ αυτά τα συστατικά. Τα δύο σπέρμα δηλαδή, απορρόφησαν τα συστατικά από τον όγκο για να διαμορφώσουν γύρω το σπέρμα και το χαρακτήρα, δεν νομίζεις. Ναι, το ξέρω. Ο χαρακτήρας του ανθρώπου δεν ξεκινάει από το που θα γεννηθείς, ξεκινάει από το έμβιο, από το σπέρμα. Δηλαδή μέσα το σπέρμα μπορεί να μην είναι τόσο ανεπτυγμένο, αλλά έχει ένα σκελετό χαρακτήρα. Εντάξει. Και όταν εγωνιμοποιηθεί πια το έμβριο, μετά αυτός ο χαρακτήρας διαμορφώνεται μέσα σου. Είναι αυτός που δεν έχει αλλάξει, αλλά αλλάζει και επηρεάζεται. Δεν έχει προσαρμόζεται. Ναι, εντάξει. Στην κάθε ζωή του κάνει καθένας. Δηλαδή εμείς είμαστε στην εποχή του 80-90, που είναι βιοπάλι, που είμαστε έτσι κτλ. Τώρα να ζούσαμε. Το 1940-1930 εμείς σαν άνθρωποι τώρα, και θα είμαστε αυτήν την εποχή, και θα είμαστε. Εγώ πιστεύω ότι θα είμαστε ονόματα, μεγάλα ονόματα. Θα είμαστε ονόματα που θα είχαν μείνει στην ιστορία. Άρα, ξέρεις ποιο είναι τώρα, ότι κοίτα πώς σε ράξεις, ξέρεις να πάνω μας μεν. Γιατί εμείς σε τέτοιες καταστάσεις μπορούμε να... Να βγάλουμε αυτά από μέσα μας. Ναι. Σε καταστάσεις ναι. ανάγκης, ηρωισμού. Ναι. Ξέρω εγώ, πώς να σου πω. Δηλαδή, να σε πατάνε κάτω, σε αγανάκτηση. Ναι. Μόνο σε αγανάκτηση μπορεί να βγάλει το μεγαλύτερο κακό. Σε αγανάκτηση εμείς βγάζουμε τον ηρωισμό. Τον ήρωα τον εαυτό μας. Ναι. Γι' αυτό δεν κάνουμε κακό ποτέ. Γιατί αν πάω στην αγανάκτηση μας δεν βγαίνει ο κακός μας. Αυτός βγαίνει αυτός που είναι μέσα με τα σπέρματα, τα ηρωικά. Είναι ο ήρωας. Του ανθρώπου που θα βγει με καλή καρδιά. Να κάνουμε μια διακοπή. Άρα στο τραγούδι η δασκάλα δεν πάει εδώ μέσα. Ναι. Η ζωή, η μάνα, η δασκάλα. Η δασκάλα δεν είναι κανένας αν είναι δασκάλα. Παράδειγμα. Δίνουμε όμως ένα credit κάπου. Εγώ πιστεύω ότι η δασκάλα είναι κανένας. Ναι, όλο αυτό το θέμα, το δίνουμε κάποιο credit και λέμε η δασκάλα ή ο δάσκαλος, ο σκηνοθέτης, η σκηνοθέτρια, και ο τραγουδιστής, η τραγουδίστρια, ο μουσικός. Πάει, το κατάλαβες. Ο μαραγκός, ο μάγειρας, ο οδηγός. Το λέμε αυτό. Ναι, το λέμε, δηλαδή είναι βάμπ ρόλο. Προϋπάρχουν. Μέσα εκεί. Το λέμε γιατί προϋπάρχουν. Ναι, μέσα στη μουσική, τα πάντα λέμε στη μουσική μέρα. Αυτό θέλω να καταλήξω. Θέλω να σου πω τώρα που μπορώ να καταλήξω. Ότι αυτά προϋπάρχουν εμείς που έχουμε γεννηθεί τώρα, υπάρχει πείρα. Υπάρχουν που γίνει αυτά, έχουν γίνει αυτά με το που γίνει, εμείς ξέρουμε τι έχει γίνει. Άρα έχεις κατάλαβε, ξέρω τι έχει γίνει. Τώρα, σου βάζω τώρα εγώ κάποιες χιλιάδες χρόνια πίσω, που γινόταν λίγα πράγματα, που ο πλανήτης Γη είχε κατοίκους πολύ αραιά. Δηλαδή λίγη εδώ, λίγη εκεί πέρα, αφού να σχετίσει από τη Δίκη που ξεκινήσαν να πάνε να γνωρίσουν άλλα μέρη, φύγανε από την Σουηδία, οι Βίκινγκς, που ήταν Ελβετοί, Ολλανδοί, οι Νορβηγοί. Φύγανε από την Νορβηγία, από την Ευρώπη, και δεν ξέρω, νομίζω ότι μόνο όλο το πάνω ήταν αυτό, η Βίκινγκς, η Ευρώπη, δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Ήταν αυτό το μέρος. Ξέρω ότι αυτό, που το μόνο δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και ξεκινώντας να πάνε με το καράβι, δεν θα έρθουν, πάμε. Και βρήκαν άλλες στεριές και πάθανε πλάκα. Και δεν υπήρχε τίποτα. Όλα αυτά δηλαδή κάτι άγρια, ξέρω, θέλω να σου πω τώρα. Τι θέλω να σου πω. Ναι. Η εξερεύνηση και όλα. Ότι οι πληροφορίες εμείς που έχουμε είναι τόσες πολλές που αμέσως ξέρουμε τι μας γίνει και αντιμετωπίζουμε καταστάσεις. Πάρε τον άνθρωπο τώρα που ήταν κάποιες χρόνια, χιλιάδες πίσω. Και δεν ήξερε τίποτα. Δεν ήξερε αν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι, δεν ήξερε αν υπάρχει η Αμερική, δεν ήξερε αν υπάρχουν. Πληροφόρηση μηδέν.
ό,τι δεν του παρουσίασε αυτό το ανθρώπινο, δεν το θεοποιούσε. Δηλαδή μπορεί να έβλεπε, ξέρω εγώ, είχε μάθει να έβλεπε, ξέρω εγώ, παραδείγματος χάρη ένα δρεπάνι, επειδή δεν ξέρει ποτέ ζωή του. Όπου θα αρκεί να το πράγμα, δρεπάνι, ξέρω εγώ. Δεν το έχει ξαναδεί ποτέ ζωή. Τότε υπήρχε η απειροφόρα. Ζούσε στο οποίο. Νόησε. Αυτά είναι τα όπλα που δεν το φάει. Αναλόγω τι όπλο μπορεί να χρησιμοποιήσει με δέστη. Παντάζω τότε να σου πει. Θα παρουσιάζω ένα έξυπνο. Θα του λέξει κάτι. Εγώ που είμαι πολύ επίσημο, θεό θα πω. Γιατί υπήρχαν φυλέ τέτοιε που ήταν πιο ανεπτυγμένε. Δηλαδή είχαν βγει τα γράμματα από του Αιγύπτιου, όπω οι παλιοί Έλληνε, πήγαν σε λάθο τα γράμματα, άνθρωποι δεν ξέρουν τίποτα. Και του λέγανε εμεί είμαστε οι Έλληνε, πήγαν εκεί πέντε πράγματα που είχαν εφευρεί, ξέρω εγώ, τύπο. Διάφορα, ξεφευρίζει μηχανήματα και τα λοιπά που είχαν βγει εκεί. Αυτοί οι άνθρωποι τι παθαίναν εμεί, του θεοποιούσαν αμέσω. Και βγάζαν του θεού. Να και ο Θεό ο Ποσειδώνα, να και ο Θεό αυτό, να πούμε. Να και ο τάδε Θεό που του βλέπαν αυτού και του θεοί αυτοί. Που παρουσιάζονταν αυτοί έτσι. Εδώ ακόμα στα δικά μα τα χρόνια δεν υπήρχαν άλλε οι ζούπλα που δεν ξέρανε τον πολιτισμό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο άνθρωπο στο μυαλό μα έχει τόσε πολλέ δυνατότητε είναι αξεπέραστες. Ξέρεις πόσο μπορεί να φτάσει στο μυαλό του ανθρώπου, το σκέπτη του, δηλαδή η γνώση. Τα πάντα. Γιατί. Τα πάντα χειρό να βρει και να μην τελειώνει ποτέ. Πάρε το μυαλό του ανθρώπου τότε. Που είχε λίγε πιο, είχε αυτά τα πράγματα. Πόσα έμαθε ο άνθρωπος από τότε μέχρι τώρα. Τώρα βλέπουν τα διαστημόπλια, βλέπουν κομπιούτερ, βλέπουν δηλαδή, τέτοια εξέλιξη. Τα σαλοκρασί. Ναι, με, τέτοια εξέλιξη που έχει φτάσει. Πώ ξεκίνησε δηλαδή, η νοοτροπία, τα ανθρώπινη σκέψη του, πώ σκεφτόταν και τι έκανε. Και μπορεί να φτάσει σήμερα. Τελετή, μου έρθει κάτι για την τελετή να το σημειώσω. Πόσα έχει φορέ στο μυαλό του ανθρώπου από τότε μέχρι τώρα. Αυτό σημαίνει ξέρεις τι. Ότι από τώρα μέχρι άλλα 2.000 χρόνια ξέρει πώ θα είναι οι άνθρωποι, πώς θα, με τι μυαλό, πώς θα δουλεύουν το μυαλό του, πώς θα ξέρουν. Και τι πληροφορίε θα έχουν και τι καπάσει θα έχει το μυαλό του. Εμεί τώρα με το καπάσει που έχουμε τα πράγματα που ξέρουμε στην εποχή των ανθρώπων. Του σπηλαίων, που δεν ξέρανε τίποτα. Ναι. Εμείς είμαστε τώρα Θεοί. Οι μεγάλοι, οι ίδιες που είναι προχωρημένοι πολιτισμοί για αυτούς. Αλλού μα λέει για άλλους πιο προχωρημένους. Αλλά δεν μας πω τώρα. Ότι για τους άλλους, για τους τώρα ανθρώπους, εμείς σήμερα είμαστε οι ίδιες. Δηλαδή, άμα θα μας νομίζουν και από άλλο πολιτισμό, από άλλο πλανήτη, ότι είμαστε τα όντα τα. Που έχουν πολλές γνώσεις. Τώρα, φαντάσου εμείς σήμερα που είμαστε αυτά τα όντα, οι παντογνώστες, πώς θα μας βλέπουν. Μετά από χιλιάδες χρόνια να λένε αυτά τα μυαλά που σκέφτεται αυτή τώρα, άμα πάμε μέσα εκεί θα μας βλέπουν σαν θεούς. Δηλαδή εμείς θα βλέπουμε αυτούς σαν θεούς. Φαντάζομαι που θα έχει φτάσει. Και νομίζω ότι το μυαλό του ανθρώπου θα τα χωρέσει αυτά. Θα μπορέσει, ναι. Αυτό είναι το μυστικό. Ότι δηλαδή όσο πιο πολλά, όσο πιο πολλά δίνεις στο μυαλό σου, τόσο πιο πολλά του δίνεις, τόσο πιο πολύ καπάσιτη έχει και σκέφτεται. Εγώ τη δασκάλα αυτή ξέρεις ποια εννοώ, Άγγελε. Εννοώ την αλήθεια εμένα. Δηλαδή η αλήθεια θα μαθαίνει. Τσούκου, εσύ μαθητής, εκεί να μαθαίνεις. Και στο κράτο πάντα μαθαίνω, ναι. Ξέρετε, φταίει, είμαστε εμεί έτσι αυτή τη στιγμή τώρα, δεν είμαστε. Ναι. Η αμάθεια. Όχι αμάθεια, ναι, δεν φταίει εμεί. Φταίει η πληροφόρηση. Φταίει όλο το σύστημα, οι πέσα μαθήματα σε αυτά. Πάρα πληροφόρηση. Το σύστημα, όχι. Τα συστήματα είναι σύστημα. Το σύστημα είναι σύστημα. Είναι σύστημα. Δουλεύει σαν ρόλο, σαν μηχάνημα. Λε ότι θα πάμε αυτό, θα κάνω εκείνο, θα κάνω εκείνο. Πάει πέσα, δηλαδή ξέρει τι θα κάνει. Είναι συστηματισμένο, προγραμματισμένο. Και το σύστημα τώρα, το πολιτικό που ζούμε, είναι μέσα προγραμματισμένο. Σου λέει αυτό, είναι αυτό, είναι αυτό, είναι αυτό. Το σύστημα είναι ένοχο, να το πει έτσι. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, μέσα από αυτό το σύστημα τώρα εσύ, δεν έχεις εκλογές, δεν έχεις. Δηλαδή, άμα σου λέω εγώ τώρα είσαι σε ένα φούρνο μέσα από το ποτέ σου. Και όποιος που ξέρει αυτό είναι ψαλίδι. Δηλαδή, αυτό είναι ψαλίδι, και αυτό είναι, ξέρω εγώ, τσιγάρο. Εσύ δεν τα έχεις ξανά, δεν ξέρεις τι είναι. Αφού σου το είπα ότι αυτό είναι ψαλίδι, αυτό είναι τσιγάρο, θα πεις εντάξει, είναι ψαλίδι, είναι τσιγάρο. Αμέσως το έμαθες λάθος. Αυτό δεν το έχει ξαναδεί, δεν ξέρει τι είναι. Σου παρουσιάζει την ιστορία, εσύ σου δεν ξέρει από ιστορία, γιατί σου λέει ο προφέσορ, ξέρει κάτι ο Γολγοτρόνη να πούμε, έσπαξε τη μάνα του ή τον πατέρα του. Και τον κρεμάσει. Ναι, ναι. Μετά αυτό θα μάθει. Ναι, το να πει ότι δεν το ζωήσανε, λέει. Α πούμε ότι είναι ο Γολγοτρόνη, να πει τι είναι, ο αλήτη. Δεν θα ξέρει, δεν είναι δευτέρα, γιατί αυτό σου είπαν τι είναι. Ναι, ναι. Και μάλιστα μα έχουν κάνει αυτό το. Μα έχουν βάλει σε μια διαμάθεια, γιατί αυτό ξέρουν ότι όσο πιο πολλά δίνεις στο μυαλό του ανθρώπου, όσο πιο πολύ τροφή του δίνεις, τόσο πιο πολύ αναπτύσσεται. Μετά δεν τα δέχονται ευθεία σου. Εσύ πόσο πριν 10 χρόνια. Και ήσουν έτσι, είχες τις γνώσεις πνευματικές που είχες τώρα. Μία σχέση, σε όλα, μόνο πνευματικές. Δεν έδωσε τροφή στο μυαλό σου. Ναι, σε όλους αυτούς ο αγώνας. Είδες λοιπόν,
Να η δουλειά η δικιά μου που δουλεύει όλη μέρα και ας μην υπάρχει και θετικό το βράδυ να πληρώνει. Αν μας δίνει τα μικρά μας την τροφή αυτή, τη σωστή, θα είχαμε. Όχι, τώρα την τροφή που πήραμε, τώρα την πήραμε, πήραμε λάθος. Δηλαδή πέσαμε πάνω, α, ξεπηρεασμένοι και φάγαμε και παστομαχιάσαμε. Ενώ άμα την πέραμε την τροφή από την αρχή με, το, με τον τρόπο της, θα είχαμε φτάσει στο σημείο σήμερα το σημερινό που θα θέλουμε να φάμε την τροφή που βλέπουμε όλοι μαζεμένοι, θα την είχαμε φάει σιγά σιγά. Δηλαδή είχαμε γονεύσει και να είμαστε ωραίοι. Και εμείς ξαφνικά τώρα που πήραμε την τροφή, πειρασμένοι, χα, φάγαμε, α, μας μέσα στο μάχη μας και εγώ, δεν το κατανοήσαμε καλά. Γι' αυτό μένουμε σε πιο χαμηλά επίπεδα από, από άλλους που έχουν φτάνει, μεγάλη γερμανία, ξέρω εγώ, κάνουν ενότητα. Γιατί αυτοί δώσαν, τους δώσαν κατάλληλη τροφή από τα αμυντικά τους χρόνια. Είχαν το δάσκαλο τις μέρες του γιου και τις μάθανε έτσι. Τώρα εμάς δεν μας δίνει τροφή, λέει πόσα τους δίνεις, πέντε, δεν ξέρω, βάλω τους δύο. Όταν είμαι σε μάθανες δύο και άλλος μάθανε 15. Και δεν ήταν αυτός. Λοιπόν, όταν, πραγματικό, όταν σε μαθαίνουν την αλήθεια και τα σωστά πράγματα, γίνεσαι κι άλλος χαρακτήρας. Αυτό είναι η πληροφόρηση, είναι φέρω. Το τι μας δίνουν για εμάς. Δηλαδή, ό,τι απορροφάς από γύρω σου, αυτό σε κάνει να είσαι. Δηλαδή, παίρνεις από, από γύρω σου, ότι υπάρχει γύρω σου πράγματα, στοιχεία, τα παίρνεις. Εγώ πιστικά, ας πούμε, θυμάμαι, παραδείγματος χάρη, ένα θείο μου πεπάταγε. Περπάταγε, δηλαδή, περπάταγε με ένα ύφο. Μ' άρεσε πώς περπάταγε να πω, πώς κούνε τα πόδια του, περπάταγε. Τον έλεγα, περπάταγε, και του λέω, πω, δηλαδή, θα περπατήσω εγώ έτσι. Έτσι, προσπαθούσα να περπατήσω όπως περπάταγε αυτός. Καταλαβες, θέλω να πω. Τον έβλεπα που περπάταγε και μ' άρεσε το λεβάδιμα, την περπατησία και λέω, προσπαθούσα να τη μιμηθώ. Λοιπόν, αυτά που βλέπεις, από μικρός θα κάνεις, θα μιμήσεις. Και αυτά, σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα και έχεις κάνει πράγματα τέτοια έτσι, σε ένα τέτοιο ρυθμό και ξαφνικά βρεθείς κάπου αλλού, αμέσως πά, λες τι έγινε. Τι γίνεται εδώ, πού βρίσκομαι, τι κάνω. Και πρέπει να πάει να ξαναπάρεις στροφή, να γνωρίσεις τον κόσμο αυτό, να τον προσανατολίσεις που τι είναι και πώς είναι, σε παίρνει ο καιρός και μένεις πίσω. Τώρα εμείς άμα είμαστε στην Ελλάδα. Είχαμε καιρό να μιλήσουμε έτσι. Αμέ είχαμε το βρεστεί εμείς τώρα στην Ελλάδα. Να ο Άγγελος. Να ο Λευτέρης. Γι' αυτό εκφράζουμε εγώ κυρίως την αλήθεια πάντα. Δηλαδή δεν γράφω γραμμένα. Τώρα να συνεχτούμε ρε. Σαν τον χημικό που ψάχνει μέσα στο χημείο του και λέει να εκεί είμαι. Κατάλαβε γιατί με τον τσαγνός. Να αυτά έγραψα αυτό. Γιατί το σκέφτηκα έτσι αυτό. Να βοηθήσουμε το. Να το η αλήθεια με. Αυτό εμείς έχουμε αυτή την απλοϊκότητα. Κατάλαβε τι. Αυτό είναι κάτι πάντα, όχι ότι δεν είδα σοφή και η γραμματισμένη και αυτή η διανόηση πώς θα μας πώς μας χαρακτηρίζαν σε μια εποχή που ήταν εξωτερικό. Ναι, 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 θα λέγα τελείως. Θα λέγα ναι, τους καημένους, ξέρω εγώ. Θα μας λέγανε με λύπη, ας πούμε, δηλαδή, μας λυπόταν. Κατάλαβες. Γιατί είχαν τα κάτω τα ψηλά πόστα. Εμείς δεν τα κάνω αυτά, ναι. Κατάλαβες τώρα τη σημασία έχει αλήθεια με αλήθεια και ποια είναι αλήθεια και τι διαφορές. Κατάλαβες τι είναι. Να τώρα το τραγούδι στα σκάλα σημαίνει. Όταν είναι η αλήθεια, κοίτα πώς βλέπω την αλήθεια εγώ έτσι. Δεν υπάρχει αλήθεια. Ναι, εντάξει, πήγα, κοίτα πώς. Κοίτα, άμα θέλουμε να βγάζουμε τις πράξεις μας. Δεν υπάρχει. Βγαίνουν μόνες τους. Εγώ λέω δεν υπάρχει αλήθεια. Γιατί δεν υπάρχει αλήθεια, εφόσον για να μην υπάρχει η απάντηση το τι είμαστε και πώς αυτό, δεν υπάρχει αλήθεια. Καλό και αυτό. Δεχτώ. Δηλαδή η αλήθεια. Μία σκέψη. Σε μεγάλη αλήθεια με μεγάλη έννοια. Ένα λεπτό τώρα. Ναι, τώρα ερχόμαστε στο θέμα τώρα τις συγκρούσεις που γίνονται. Εφόσον δεν ξέρουμε τίποτα. Τα υπόλοιπα που έχουμε φτιάξει, τα έχουμε φτιάξει εμείς για να βρούμε. Ναι, ένα λεπτό μου επιτρέπεις. Είναι σαν να παίζω μουσική. Ναι. Εδώ τώρα υπάρχει η αντίθεση και η επίθεση και άμενα και ούτω καθεξής. Οι διαλυστές, οι ληστές. Όλοι, δηλαδή δεν υπάρχει μια επίθεση. Ένα λεπτό, ναι. Φτάσαμε εκεί πέρα, δεν φτάσαμε. Ο καθένας δίνει μια θεωρία και πάντα αυτή είναι οργάνωση. Ό,τι και αν είναι, προσπαθεί δηλαδή να κυριαρχήσει να φέρει την αλήθεια, γιατί την πέφτει. Να καταλαβαίνει και αυτό είναι. Ναι. Με αυτό το ότι έτσι είναι. Όχι, με το ζόρι δεν μπορεί να μπει στο άλλο. Υπάρχει άλλη πλευρά τώρα. Υπάρχει άλλη πλευρά. Θα το δώσουν τον άνθρωπο. Οι διαλυστές το ίδιο είναι. Άμα ψάξουν, α πούμε, θα αυτό καταλάβει. Μετά είναι όπως είναι. Αποκρυφισμός, μυστικισμός. Γι' αυτό σου λέω. Θετικό και αρνητικό που λέμε και τα δύο χρειάζονται. Εδώ είναι πλάκα. Τι είναι που καταλήγω όλοι αυτοί. Εδώ είναι οι συνταγές γιατί άμα δεν υπάρχει θετικό και αρνητικό, τι έκανε. Εδώ είναι ο διαγωνισμός. Να το. Αυτό είναι.
απόψη, δεν είπα αλήθεια. Δεν είπα αλήθεια. Άρα εμεί αλήθεια εννοούμε μήπω τον νόμο που προσπαθούμε να, δηλαδή με τι γνώσει να βάλουμε δηλαδή τον νόμο των 7 νοτών, α πούμε τι 7 νότε. Ακούσα από πού την άφησα. Εγώ λέω ότι πήγαινα σιγά σιγά να με προδώσει. Αλλά ναι, θα το κάνουμε καλύτερα. Κάτσε να κάνουμε αυτό λίγο. Αυτό που είχαμε αυτό το πράγμα ήταν τα ίδια συστατικά με τα δικά μας. Δηλαδή και εμείς, αν βρεθούμε σε μια κατάλληλη στιγμή, μια τέτοια στιγμή, μια τέτοια συνθήκη ζωής, θα είμαστε στους Γερμανούς, τους βάζανε μπόμπες. Μέσα το βράδυ πέραν τα πράγματα. Ήταν αυτοί είχαν μέσα τα συστατικά του τουρισμού. Λοιπόν, για αυτά τα αστατικά τα έχω. Ναι. Τι κάνεις. Γράφει αυτό, άσε, παίρνω κούρσα, εσύ τα αστατικά αυτά. Σου τα είδα. Εγώ τα έχω. Τα είδα. Εγώ τα έχω δει και εσένα και νομίζω ότι σου λέω, έχω μια τέτοια συγγένεια. Μπορεί να συγγενεύουν, ξέρω εγώ, τα συστατικά αυτά που έχεις να κάνει. Δηλαδή μέσα το σπέρμα μπορεί να μην είναι τόσο ανεπτυγμένο, αλλά δηλαδή έχει ένα σκελετό χαρακτήρα. Εντάξει. Ναι, ναι. Και όταν εγωνιμοποιηθεί πια το έμβριο, μετά αυτός ο χαρακτήρας διαμορφώνεται μέσα σου. Είναι αυτός που ήταν, δεν έχει αλλάξει, αλλά αλλάζει και επηρεάζεται, προσαρμόζεται. Στην κάθε τη ζωή του κάνει ο καθένας. Δηλαδή εμείς είμαστε στην εποχή του 80 ξέρω, και 90, και εγώ, οπότε είναι το ίδιο πράγμα, είναι τα ίδια συστατικά. Άσχετα αν υπάρχουν τα συστατικά και εσύ το δικό σου σπέρμα εκεί, το δικό μου εκεί, τα συστατικά υπάρχουν. Απορρόφησε εσύ αυτά τα συστατικά, απορρόφησα και εγώ αυτά τα συστατικά. Τα δύο σπέρμα δηλαδή. Απορροφήσαν τα συστατικά από τον λόγο για να διαμορφώσουν το σπέρμα. Το σπέρμα έχει τον χαρακτήρα, δεν νομίζει. Ναι, το ξέρω. Ο χαρακτήρα του ανθρώπου δεν ξεκινάει από το πώ θα γεννηθεί. Ξεκινάει από το έμβριο, από το σπέρμα. Είμαστε κι εμεί ήρωε. Δεν είμαστε στην κατοχή του, ήταν Γερμανοί. Και είμαστε να πούμε, θα μας αφάμαξε τα λαμβανομένη. Να πηγαίναμε να πούμε, πάμε να τεινάξουμε, ξέρω αυτό. Ναι, μόνο. Ή πάμε, ξέρω εγώ, που είναι Γερμανία, πάμε να του διαλέξουμε. Κάνουμε, ξέρω εγώ. Όπω τα χαρούν τη στάντορα, ήρωε. Να τα παίρναμε, α πούμε. Θα είμαστε ήρωες, όπως έκανε ο Βελιχιώτης, πήγε εκεί στο βουνό και πήγε και έκανε σαμποτάζ, πήγε να πούμε το βράδυ, πήγε άλλοι διαβέντες που ήταν μέσα στο στρατό, πήγε να την